Να καλησπέρισω τον σήμερα μας καλεσμένο, τον άνθρωπο ο οποίος σίγουρα έχει κινητοποιήσει όλα τα μέσα της Ελλάδος μετά τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις και σφράγισε την νίκη με 2-0 της Καλαμάτας επί του Εργοτέλη, τον Νίκο Αναστασόπουλο, και όχι Αναστόπουλο που είναι στον πάγκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Δοθείς ευκαιρίας. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρίες για κάποιους ανθρώπους που ούτως ή άλλως θέλουμε να τους δει ο κόσμος, να έρθουν πιο κοντά. Γιατί σίγουρα στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό, για να μην πω όλοι, είναι Μαύρη Θύελλα, έτσι, υποστηρίζουν τη Μαύρη Θύελλα, σίγουρα θέλουν να βλέπουν και τους πρωτόνιστες, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, να έρχονται λίγο πιο κοντά του. Σίγουρα θέλουμε γκολ σε πρώτη φάση, όπως το δικό σου. Ακριβώς, να είστε καλά. Και σε Κυλάκωνας, ναι. Γείτονας. Έτσι, έχουμε γίνει μια γειτονιά τώρα όλοι. Πάντα είμαστε κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά με τον οδικό άξονα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όμορη νομή, λοιπόν, Λαγωνίας. Και να πω και το άλλο, δεν θυμάμαι. Νομίζω μετά τη φυγή και τον Καλαμαριανό στην ουσία, επί της ουσίας, έχει μείνει κάποιος Καλαμαριανός στο ρόστερ της Μαύρης Θύελλας. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Όχι. Αφού αποψηλωθήκαμε από... Έχουμε Νίκο Αναστασόπουλο από την περιφέρεια Πελοποννήσου, λοιπόν, να το πούμε έτσι, να μας εκπροσωπεί από τη Λαγωνία, και τον αρχηγό της ομάδας και προχθές, τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινόπουλο από την Αχαΐα. Έτσι, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει κάποιο άλλο παιδί που να είναι και από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, πες μας, θα το δούμε συνέχεια, την έμπνευση. Πες μου, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή, η πρώτη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Είσαι στο 91, η ομάδα είναι 1-0. Να σε βοηθήσω λίγο με ποια έννοια. Πώς το βλέπω εγώ απ' έξω ως δημοσιογράφος, αλλά μπαίνω και λίγο στην προπονητική, να το πω έτσι. Είναι λοιπόν 1-0 το σκορ. Οι άλλοι πιέζουν, οι φιλοξενούμενοι, να εσωφαρίσουν. Είμαστε στο 91, επαναλαμβάνω. Έχει 4 λεπτά καθυστερήσεις και εσύ σε φάουλ κερδισμένο δικό μας, που έχει προσπαθήσει ο πρώτος σκόρερ, ο Μαρκόφσκι, να πάρει λοιπόν το φάουλ, να κερδίσει ανάσες, να κερδίσει δευτερόλεπτα. Έρχεσαι λοιπόν με θράσος, είσαι θρασής λοιπόν, και σουτάρεις απευθείας. Όπου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είτε έβγαινε η μπαλά έκτος, είτε την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας και έδινε γρήγορα συνέχεια στο. Θα δεχόμασταν μια επίθεση. Εγώ πιστεύω ότι θα δεχόμασταν επίθεση, και μάλλον και εσύ θα δεχόσουν σε εισαγωγικά μια επίπληξη, να το πω έτσι, ίσως από το προπονητή του, καθηθήνει να δημόδει. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Την ώρα που κέρδισε ο Μαρκόφσκι το φάουλ, του λέω, επειδή είχα δει τον τερματοφύλακα ότι είναι εκτός, επειδή του λέω έτσι μπράτε στα σερβικά, του λέω ας την μπάλα. Πώς το πεις, μπράτε? Μπράτε, είναι άνθρωφος, λένε. Άνθρωφε. Ναι. Έτσι, να μαθαίνουμε. Έτσι μιλάμε, δηλαδή, μιλάμε στην εκπομπή. Του λέω, άσε την μπάλα. Του λέω, και με το που την αφήνει κάτω, γιατί άμα την έστεινα εγώ την μπάλα, θα φαινότανε ότι κάτι προθέσεις. Προετοιμάζω να κάνω. Και χωρίς να πάρω πολύ φόρα, τον είδα ότι ήταν εκτός εστίας και το επιχείρησα. Πίστεψα ότι θέλω, ότι θα το βάλω, και μπήκε. Και μπήκε. Έτσι είναι τα πάντα στη ζωή. Πρώτα απ' όλα σκεπτόμαστε, τα φανταζόμαστε και μετά τα υλοποιούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, είτε βγουν είτε όχι, τα μοναδικά πράγματα πρέπει να τα τολμάμε. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου, λέω εγώ τώρα, συνδυαστικές σκέψεις, ότι και ο άνεμος στην πραγματικότητα ήταν υπέρ μας. Ακριβώς. Ήταν υπέρ μας. Στον πρώτο ημίχρονο δεν ήταν, στο δεύτερο ημίχρονο παρέμεινε, υπήρχε άνεμος. Υπήρχε αέρας και αυτό έπαιξε, πιστεύω, και μεγάλο ρόλο. Και δεν είδαμε και πολλά σουτ, να το πω έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο, που με τον άνεμο υπέρ μας ίσως θα έπρεπε να τολμήσουμε παραπάνω. Ναι, δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό το παράγοντα και πρέπει να το βάλουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Γιατί ωραία. Έχουμε καλούς σουτέρ στην ομάδα. Θεωρώ όμως, Νίκο, επειδή θα πούμε και άλλα πράγματα και για σένα και για την ομάδα, εννοείται. Καλύτερα όμως να δούμε εικόνα. Να παρακολουθήσει ο κόσμος πάλι τα στιγμιότυπα και τη μεγάλη νίκη της Μαύρης Θύελλας με 2-0, με Μάρκο Μαρκόφσκι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και στην εκπνοή του αγώνα με Νίκο Αναστασόπουλο. Και στη συνέχεια να έρθουμε να σχολιάσουμε, ενώ θα βλέπουμε παράλληλα και τις εικόνες, να σχολιάσουμε του αγώνα. Ενώ τώρα θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή κατά της βίας στις γυναίκες. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν η αναμέτρηση τον κύριο Ανδριανό για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 και τον Νότο ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Εργοτέλη.
Η Μαύρη Θύλα στο προσκήνιο, Αναστασόπουλος, θα παίξει τον Παυλίδη. Αυτός θα προσποιηθεί. Παυλίδη στο σουτ χλιαρό, εύκολα στην αγκαλιά του Τσέλιου. Και τώρα φιλοξενούμενοι στο προσκήνιο. Από τα αριστερά γίνεται κάθε μεταβίβαση. Κοντοστέκεται ο Κόνραντ, όμως τελευταία στιγμή ο Αναστασόπουλος σε κόρνερ. Κέρια τοποθέτησή του. Από τα δεξιά με το αντίθετο πόδι θα εκτελεστεί στην καρδιά της άμυνας. Πρώτη κεφαλιά απομακρύνει ο Αναστασόπουλος. Και πάλι ο Σερβιλάκης σεντράρι. Φελίπε παρολίγων εδώ αυτό γκολ. Μεγάλη στιγμή για τους φιλοξενούμενους με τον Φελίπε να λειτουργεί ως αμυντικός. Και πάλι μπροστά γρήγορα βγαίνουν οι του Εργοτέλη. Τεράστια ευκαιρία όμως είναι εκεί ο Ταΐρης και δηλώνει παρόν. Σταματάει λοιπόν τον Χωσάμ και το πλασέ του. Από τα δεξιά λοιπόν ο έγχρωμος επιθετικός μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε. Ο Ματέους θα δώσει προς τα πίσω, ο Μπακαγιώκο θα γίνει κόντρα. Το λάθος, το σούτ ενστικτοδός θα αποκρούσει ο Ταΐρης. Το σούτ από τον Βουτσά στο 25ο λεπτό. Να λοιπόν για μία ακόμα φορά ο τερματοφύλακας Καλαμάτας λέει όχι στους παίκτες του Εργοτέλη. Προθυμένη με την παλιά από τα δεξιά τώρα πολύ όμορφα θα περάσει ο Χωσάμ. Θα δώσει για τον Ντουμάνι αυτό στη σέντρα. Τελευταία στιγμή σούτ πάνω στη γραμμή ο Μόζερ. Απομακρύνει. Σωτήρια η παρέμβαση του δεξιού πιστοφύλακα της Καλαμάτας. Να λοιπόν που εδώ θα χρειαστεί η παρέμβαση από τον Μόζερ πάνω στη γραμμή στο σούτ του Κοκκίνη. Μεγάλη ευκαιρία μία ακόμα στο πρώτο μέρος για τον Εργοτέλη. Τώρα βγαίνει στο προσκήνιο η Καλαμάτα. Ωραία η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και όπου είναι ο πολύπυλος Μαρκόφσκι, όμως αδύναμη η κεφαλιά του, εύκολα στην αγκαλιά του Τσέλιου. Το 40 λεπτό και η ομάδα της Καλαμάτας προσπάθησε να απειλήσει. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα προς το φινάλε του αγώνα για το πρώτο ημίχρονο. Από τα αριστερά τώρα, ωραία, θα παίξει κάθετα ο Κωνσταντινόπουλος για τον Τσαγκαλίδη. Πάλι Κωνσταντινόπουλος, Τσαγκαλίδης. Ο Κωνσταντινόπουλος είναι από τα αριστερά, θα γυρίσει. Φελίπε, κοντρολάρι, σουτάρι, Παυλίδης, νέα κόντρα, Μαρκόφσκι και γκολ. Γκολ και 1-0 για τη Μαύρη Θύελλα στο 45. Στην εκνοή του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν έρχεται ο Μαρκόφσκι, ο πολύπυρος επιθετικός της Μαύρης Θύελλας, να χρηστεί σκόρερ. Να βρεθεί στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, μέσα στην καρδιά της άμυνας του Εργοτέλη που για πρώτη φορά πιάστηκε κοιμόμενη στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ τρέχουν βέβαια οι παίκτες Καλαμάτας να πανηγυρίσουν με τους οπαδούς της Μαύρης Θύελλας, τους οργανωμένους που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Αγκαλιές, φιλιά, βέβαια κόντρα στη ροή του παιχνιδιού με βάση τις ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του Νίκου Μπαδήμα. Όμως έρχεται η Καλαμάτα για το 1-0. Καθώς απείλησε σε πρώτο χρόνο με τον Φελίπε, συνέχεια με τον Παυλίδη. Μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Την τρίτη ήρθε ο Μαρκόφσκι να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Τσέλιου. Και έτσι η Καλαμάτα σε ένα πολύ κομβικό σημείο μπαίνει μπροστά στο σκορ. 1-0. Πολλά έτοιμα λοιπόν και ξεκινά το δεύτερο μέρος με την Καλαμάτα να προηγείται 1-0 από το 45 με τον Μαρκόφσκι εναντί του Εργοτέλη. Από τα αριστερά τώρα οι φιλοξενούμενοι θα παίξουν το 1-2, γύρισμα παράλληλο μέσα στην περιοχή, το σούτ από τον Κουάτενγκ, μεγάλη παρέμβαση εκεί από τον Ταΐρη στην δεξιά του γωνιά, καθώς ήταν ο Κουάτενγκ που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο. Απομάκρυνση, νέο λάθος εκεί ο Μπακαγιώκο, σήμερα δείχνει σημάδια αστάθειας, το σούτ με τα πόδια ο Ταΐρης. Μία ακόμα φορά ο Άγιος Ταΐρης σήμερα πραγματικά στην εστία της Καλαμάτας. Ο Ζατζίδης από τα δεξιά με το αριστερό που έχει περάσει πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Παραμένει ενεργή μπάλα τώρα, απομακρύνουν με τον Ματέους της Μαύρης Θύελλας. Νέο γέμισμα, περνάει δεύτερο δοκάρι, εκεί εξεπαφής ο Ζατζίδης. Δεν μπορεί να χρηστεί σκόρερ, λειτουργήσε ως αμυντικός περισσότερο. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Εργοτέλη να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία προς την εκπνοή του παιχνιδιού στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το Καλαμάτα Εργοτέλη σε 1-0. Τα αριστερά τώρα η Μαύρη Θύελλα.
με τον Σκέντεράι που έχει περάσει το παιχνίδι. Παράλληλο γύρισμα, Μόουζερ δεν μπορεί να πιάσει καλά εκεί το σουτ που επιχείρησε. Λειτουργήσε περισσότερο ως αμυντικός στη συγκεκριμένη φάση και έτσι πέρασε δίπλα το δοκάρι του Τσέλιου. Και τώρα ο Μαρκόφης θα κερδίσει το φάουλ και πολύτιμες ανάσες για την Καλαμάτα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων προηγείται η Μαύρη Θύλα με 1-0. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιασύνεις. Όμως τώρα θα εκτελέσει το φάουλ γρήγορα Σασόπουλος. Γκολ! Γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Τι γκολ είδαμε, φίλες και φίλοι! Νίκος Αναστασόπουλος! Αγκαλιά με τον Νίκο τον Αναστόπουλο, μην τους μπερδεύετε! Νίκος Αναστόπουλος στον πάγκο! Της Καλαμάτας Νίκος Αναστασόπουλος, γκολ από τα 50 και πλέον μέτρα. Θα νικήσει τον Τσέλιο, τον είδε εκτός εστίας και το επιχείρησε. Το φαντάστηκε λοιπόν, το είδε, το σκέφτηκε και το υλοποίησε τέλεια ο Νίκος Αναστασόπουλος. Ήξερε και ότι έχει τον άνεμο υπέρ του, εκτός από την εστία του τον Τσέλιο. Δύσκολες καταστάσεις εκεί. Ποιος, αν δεν έχει και λίγη τρέλα να επιχειρήσει λοιπόν από τόσο μακριά να εκτελέσει το φάουλ. Το έκανε όμως ο Νίκος Αναστασόπουλος, γιατί είναι ένας παίκτης μαχητικός, ένας παίκτης με φαντασία και του το ξεπληρώνει, θα λέγαμε, στο σημερινό παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό γκολ, ένα γκολ για highlights. Ένα γκολ για highlights και θα πω εγώ μια παράσταση που έλαβε τέλος με την κατάλληλη υπόκληση από τον έναν εκ των πρωταγωνιστών της τελευταίας στιγμής σίγουρα, τον Νίκο Αναστασόπουλο, λοιπόν, που τον είδαμε και να υποκλίνεται στον κόσμο, στους οπαδούς της Καλαμάτας, που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολλοί και συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες για να συμβεί αυτό. Πρωτίστως θεωρώ οι κακές καιρικές συνθήκες, έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με το ότι υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΡΙΑ εκείνη την ώρα, και ένας τρίτος παράγοντας θα αναφέρω εγώ, που, γιατί πρέπει να αναφέρουμε τα πράγματα που ακούμε αφού γκραζόμαστε από την κοινωνία, είναι ότι 15 και 20 ευρώ είναι ακριβό το εισιτήριο για τον μέσο φίλαθλο να βρεθεί στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου της Μεσίνης για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, και βάζουν σε αντιπαραβολή πολλές φορές ότι με 10 ευρώ κιόλας, ακόμα λιγότερα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας, τη Super League 1, έτσι, με 10 ευρώ, ξαναλέω. Και είναι ένα θέμα, είναι ένα σημαντικό θέμα, θα πρέπει να το δουν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, Νίκο, είδαμε λοιπόν τις στιγμές, με απογορύφωμα το κερασάκι στην τούρτα, το δικό σου γκολ, είδες πως το... και εσύ ο ίδιος, με την υπόκληση προς τον κόσμο, είσαι ένας παίχτης ο οποίος θέλει να βλέπει ο φίλαθλος κάθε ομάδας, βγάζει δυναμισμό, βγάζει πάθος. Είναι αυτό το στυλ σου, έτσι? Είναι αυτό που πιστεύω ότι με πιο πολύ με χαρακτηρίζει. Ναι. Και όπως είπες, ο κόσμος είναι καταλυτικός παράγοντας για μια ομάδα, και πόσο μάλλον της Μαύρης Θύελλας, που χρειαζόμαστε δηλαδή σε κάθε παιχνίδι, και ευελπιστώ να πηγαίνει καλά η ομάδα για να μπορούμε να τον προσεγγίσουμε στο γήπεδο. Είναι το παν για μας. Πόσο δεμένος νιώθεις με αυτήν την ομάδα, γιατί είσαι δεύτερο χρόνο πλέον στα Μελανόλευκα, και είσαι και ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, εκ του σύνεγγυς, δηλαδή, λάκωνας. Κοίταξε να δεις, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ που βρίσκομαι, νιώθω δεμένος με την ομάδα, είμαστε κάποια παιδιά που ήμασταν και πέρυσι μαζί, όλα είναι... Να βλέπουμε και τα στιγμιότυπα παράλληλα, καλό είναι. Όλα είναι, δουλεύουν σε υψηλό επίπεδο, έχουμε τα πάντα και θεωρώ ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα, σιγά σιγά με τον καιρό. Τι πιστεύεις ότι λείπει αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι σε είδαμε να αγωνίζεις ως κεντρικός αμυντικός, έτσι? Εννοείς αμυντικός μέσος. Κοίταξε να δεις. Όπως και ο Παπατόλιος. Ακριβώς. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή κρίνει ότι πρέπει να παίξουμε σε αυτή τη θέση, γιατί έχουμε κάποιους τραυματισμούς, κάποιες ελλείψεις δυστυχώς στην ομάδα. Παίζουμε και κοιτάμε να δίνουμε το 100% σε όποια θέση και αν αγωνιστούμε. Από εκεί και πέρα θα κοιτάμε να βγάζουμε το 100% για να μπορεί να κερδίζει η ομάδα. Τώρα, επειδή το αναφέρθηκα σε αυτό, παρέλειψα. Υπάρχει ένας κραμαγιός στο ρόστερ. Ο Μπούνας, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Στην πραγματικότητα υφίστο, αλλά είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να μην χρήζει τη εμπιστοσύνη του προπονητή της ομάδας, και σε κάποια φιλικά που χρησιμοποιήθηκε κυρίως, τόσο από ένα, αν δεν απατώμε, ως δεξί μπακ. Σίγουρα οι ανάγκες της Super League 2, της Β' Εθνικής σε αυτή τη χώρα, είναι υψηλές οι ανάγκες, οι απαιτήσεις. Ακριβώς, είναι υψηλές απαιτήσεις.
αναφερθώ, όπως είπες και στο Σταύρο, είναι εξίσου ένας πάρα πολύ καλός ταλαντούχος παίχτης εδώ της ομάδας. Οπότε κρίνει ο προπονητής. Πιστεύω ότι ο προπονητής πάντα σε κάθε ομάδα ξέρει πότε είναι αναγκαίος ένας παίχτης να παίξει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι, ο Σταύρος, εγώ, ο καθένας, για να πάρει το χρόνο της συμμετοχής του. Να αναφέρουμε ότι ακόμα και ο Μπακαγιώκο, που είναι επί της ουσίας ο κεντρικός αμυντικός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς ο Τσελεπίδης είναι τραυματίας, θα απουσιάσει για κάποιο διάστημα ακόμα. Ο Λουπάνο, το τρίτο επί της ουσίας στόπερ, δεν έχει ακόμα την μπλε κάρτα του, λογικά μετά το μέσον της, όχι της περίοδου, δεν θα έχουμε διανύσει το μέσον των αγωνιστικών, έτσι, μετά την διακοπή, λογικά, του Γενάρη, θα είναι έτοιμος, θα μπορεί μάλλον, όχι έτοιμος, θα μπορεί να αγωνιστεί. Αλλά και ο Μπακαγιώκο πέρυσι είχε έρθει ως αμυντικός μέσος. Και εγώ μετά το έμαθα αυτό, ναι. Και έβγαλε μάτια. Και έβγαλε ακριβώς, μάτια. Ναι. Και πήγε πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μήπως καθιερωθείτε κι εσείς τώρα επί την ανάγκη που χρησιμοποιήσετε ως κεντρική αμυντική. Θα πω εγώ. Εντάξει, ας πηγαίνει καλά η ομάδα και... Ισχύει αυτό, δηλαδή, τις 28 ετών, δεν είσαι 18, που μπορεί να πειραματιστείς ίσως πιο πολύ. Θεωρητικά τώρα ξέρεις πού σου πάει περισσότερο να αγωνίζεσαι ή πού μπορείς να προσφέρεις. Έχεις παίξει στην κορυφαία κατηγορία. Πιστεύω ότι, αν ρωτάς προσωπικά εμένα, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα στο 6. Αλλά όπου μου κληθεί να παίξω, όπου μου πει ο προπονητής να παίξω, θα παίξω. Και προχθές εκεί που βρισκόμουν, πραγματικά, παιχνίδι με παιχνίδι, νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω και εκεί στην ομάδα. Εγώ θα τονίσω ότι για την εν λόγω αναμέτρηση είναι και λίγο μαγική εικόνα. Με ποια είναι το αποτέλεσμα. Εμείς κρατάμε την νίκη και στο τέλος αυτό είναι που μένει. Η αλήθεια είναι αυτή και το δεχόμαστε γιατί είμαστε. Το έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε αυτά. Μαύρη θύλα, μας ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα. Όμως είδαμε ότι χρειάστηκε πραγματικά για ένα ακόμα παιχνίδι ο Ταΐρης. Ο πορτιέρο της ομάδας. Έκανε 4-5 τοποθετήσεις κέρυες, να το πούμε έτσι, που κράτησε το 0 στην εστία. Και πόση ασφάλεια αισθάνεστε μετά από τόσους αγώνες και από την περσινή του παρουσία και τη φετινή. Πόση ασφάλεια αισθάνεται όλη η ομάδα και ειδικά η άμυνα όταν έχει τα ήρη τερματοφύλακα. Εγώ προσωπικά, να μιλήσω από την πλευρά τη δική μου, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι έχεις ένα τέτοιο τερματοφύλακα πίσω σου, δηλαδή κάτω από την εστία. Είναι ένας άνθρωπος που. Ένας τερματοφύλακας που χρήζει μέγα εμπιστοσύνη ο Ταΐρης και το έχει αποδείξει σε. Όποτε έχει χρειαστεί σε κάθε παιχνίδι. Είναι να έχει αυτή την τύχη που έχει το παιδί και αυτή την ικανότητα. Είναι πολύ δύσκολο να φάει γκολ και πραγματικά χαίρομαι γιατί του αξίζει. Αυτό που κάνει, το αξίζει. Και να αναφέρουμε εδώ να θυμίσουμε ότι ο τερματοφύλακας αυτός, παρά την παρουσία που είχε πέρυσι, υπήρξε ένα διάστημα, θα λέγαμε, που ήταν σε διάσταση με την ομάδα. Να το πούμε με όρους ζευγαριού. Έτσι, ήταν σε διάσταση. Επί της ουσίας δεν τα είχαν βρει η διοίκηση με τον τερματοφύλακα της ομάδος. Και οι μένες μπορεί να λέγανε, υπάρχουν και αλλού που λέει πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και αντίστοιχα ο παίχτης ήθελε τα δικά του, τα κεκτημένα, έτσι. Τελικά υπήρξε η συνέχιση αυτού του κοινού βίου με τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ακριβώς. Εντάξει, δεν μπορώ να αναφερθώ εγώ το τι είχαν μεταξύ τους αυτές οι δύο πλευρές. Από εκεί πέρα σημασία έχει ότι ο Δημήτρης έμεινε στην ομάδα μας και τον έχουμε πάλι. Ο Νίκος Αναστασόπουλος θέλει να γίνει, γιατί κατά την άποψή μου αυτό που λείπει χρόνια από την ομάδα, εκτός από την παρουσία της σε μια μεγάλη κατηγορία όπως είναι η Β' Εθνική, που κατ' εμέ και για όλους τους φιλάθλους θεωρώ της Μαύρης Θύελλας, θα πρέπει να είναι η βάση η δεύτερη εθνική. Δηλαδή πιο κάτω να μην μπορούσε να υπάρξει για την ομάδα αυτή. Αλλά δυστυχώς για 11 χρόνια βρισκόμασταν στην τρίτη εθνική, μέχρι και στο τοπικό βρεθήκαμε. Θέλει ο Νίκος Αναστασόπουλος να γίνει μια σημαία της ομάδας, ένα σημείο κατεθέν. Καθώς λείπει το από την ομάδα της Μαύρης Θύελλας και τους μικρούς φιλάθλους της, να έχουν δηλαδή κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι οι λεγόμενες σημαίες. Ευχαριστώ που μου το λέτε αυτό. Πραγματικά θα το ήθελα να το πετύχω αυτό στην ομάδα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είναι ιστορική ομάδα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω, είναι βαριά φανέλα και εννοείται ότι θα ήθελα να γίνω ένας παίχτης που να αφήσω τη στάμπα μου στην ομάδα αυτή. Θα το ήθελα πολύ. Και είναι και, θα το επαναλάβω, και δίπλα σου. Ακριβώς. Γιατί διάβασα ότι χρησιμοποιείς πολύ καλά και το κλαδευτήρι. Τη λανάρα. Την λανάρα, έτσι. Τη λανάρα, πώς τη λέμε, λανάρα, ναι, για το ελαιομάζωμα. Ναι, ναι, ναι.
πόσο. Βρέθηκε δίπλα. Θα μπορούσε τώρα να μαζεύει, λέω, από τη Λάρισα. Όχι, λέω, όχι, όχι. Θα μπορούσε να πα αυθημερών να βοηθήσει και τον πεθερό σου. Όχι, όχι, όχι. Πηγαίνω με του δικού μου ανθρώπου. Πραγματικά μου αρέσει που, να το κάνω αυτό και δεν σου κρύβω ότι και σήμερα ήμουν εκεί και πήγα και έδωσα μια χείρα βοήθεια στου δικού μου ανθρώπου γιατί σε εμά θα μείνουν και ήθελα να βοηθήσω. Το έκανα με τα χαρά και βρέθηκα μετά εδώ σε εσά. Ελπίζω να μην κάποια στιγμή που με, ο παίκτης οργώνει που λέμε. Έτσι, ο παίκτης οργώνει. Βασικά το οργώνει στο γήπεδο με τα τρεξίματά σου και θα το επαναλάβω εγώ. Είσαι από τους παίκτες που θέλει κάθε φίλος να βλέπει γιατί βγάζει αυτό το πάθος. Και εδώ βλέπουμε, επειδή βλέπουμε την εικόνα του αγώνα πάλι, τις πιο σημαντικές στιγμές. Επίσης, ήταν καθοριστική η συμβολή σου σε κάποια σημεία του να μην σκοράρουν οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές. Το γήπεδο της, το Δημοτικό Στάδιο της Μεσσηνίας, πώς το βρίσκεις σαν φιλοξενία? Είναι πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος, είναι πολύ, πολύ καλές εγκαταστάσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα εκεί είναι να κερδίζουμε. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να βρεθούμε και εμείς στη φυσική μας έδρα, γιατί και ο κόσμος το ζητάει και το θέλει πολύ και εμείς θέλουμε τη δική μας έδρα να είμαστε πιο δυνατοί στο σπίτι μας. Επειδή θέλω να σε κρατήσω πολύ, ξέρω ότι είσαι και κουρασμένος και από το χθεσινό παιχνίδι και σήμερα, γιατί όντως δεν ήταν, φίλε και φίλοι, ψέμα να το πω. Ποτέ δεν θα έλεγε ψέματα ούτως ή άλλως ο Νίκος. Πραγματικά από το πρωί σήμερα ήταν εκεί και βοηθούσε στο λεωμάζωμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Θέλω όμως για να δώσουμε και το στίγμα στον κόσμο. Πραγματικά, γιατί έχουν υποθεί πολλά. Η Καλαμάτα πρώτα απ' όλα, εκτός αν είναι αλφαεθνική, πάντα πάει να πρωταγωνιστήσει. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος που ο δικός σας μέσω της τοποθέτησης διοίκησης και προπονητή? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς η ομάδα αυτή πρέπει να πρωταγωνιστεί πάντα. Έχει, σε εισαγωγικά έχει αυτή την κατάρα. Πρέπει να πρωταγωνιστεί, είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό που έχουμε εμείς σαν μπούσουλα, αυτό που περνάει ο προπονητής μας στις προπονήσεις και ξέρουμε και εμείς οι παίχτες είναι να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι. Δεν κοιτάμε τι θα γίνει, τι που θα φτάσουμε. Θέλουμε να βρεθούμε στις ψηλές θέσεις, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με τον Βλαχιώτη. Κοιτάμε τον Βλαχιώτη, να κερδίσουμε τον Βλαχιώτη και σιγά σιγά στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Βλέπουμε όμως ότι παρότι ο Νίκος Αναστόπουλος είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ του ελληνικού ποδοσφαίρου, εν τούτης προπονητικά βλέπουμε πολλές φορές, είναι και το λέει και ο ίδιος, πάμε να κρατήσουμε το 0 ή παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, να μην το χάνεις, συντηρητικά πολλές φορές να το πω έτσι. Άρα, ποιες είναι οι οδηγίες πολλές φορές? Δηλαδή, κρατάμε το 0 σε πρώτο χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε. Ή βλέπουμε να δημιουργεί, να είναι λίγο δυσκύλια στη δημιουργία φάσεων η ομάδα σε πρώτο χρόνο. Άμα παρατηρήσετε τις ομάδες της Super League 2, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο φαβορί. Αυτό που λέει και ο προπονητής μας είναι ότι άμα είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι στην άμυνά μας, σε κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είμαστε ικανοί μπροστά να σκοράρουμε, πιστεύω ότι αυτό θα είναι το αυτό που θα κάνει τη διαφορά και θα μπορέσει μια ομάδα να φτάσει ψηλά και στο στόχο της. Άμα δεν δεχτείς εύκολα γκολ και βάλεις γκολ, πιστεύω θα φτάσεις εκεί που θέλεις και που θέτεις. Αυτό πιστεύω είναι το μυστικό. Κάναμε δύο κακά αποτελέσματα στην αρχή και δηλαδή, άμα στην ΑΕΚ είχες πάρει μια ισοπαλία, δεν είχες χάσει με τον Παναθηναϊκό. Το 94, μεγάλη ευκαιρία να το πούμε τότε με τον Λουκίνα. Με το εξεπαφής τετατέτ, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι τώρα μιλάμε ότι δεν έχουμε, στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν πήραμε τίποτα, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, άμα είχες πάρει τουλάχιστον ισοπαλία και στα δύο παιχνίδια, αυτή τη στιγμή θα έχεις 8 βαθμούς. Και δεν θα φαινόταν τίποτα. Γι' αυτό πρέπει. Πάντως θεωρούσα ότι θα δούμε περίεργα αποτελέσματα. Τι εννοώ, ότι είναι τέτοιο το πρωτάθλημα, τόσο κοντά οι ομάδες που θα βλέπουμε παιχνίδια και αποτελέσματα που δεν θα τα περιμένουμε πολύ φορές. Ακριβώς. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα είναι. Ξεχωρίζει κάποιος να πάρει το προβάδισμα. Ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει κάποιος να πάρει το προβάδισμα, όπως το ακριβώς το είπατε. Και σε ένα δύσκολο ελληνικό μια δύσκολη κατηγορία, καθώς είναι 34 ομάδες. Μία, ξέρουμε, σίγουρα ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Από δύο μίλους, 34 ομάδες. Λοιπόν, και η δεύτερη νομίζω. Παίζει μπαράζ με τον πρώτο τελευταίο. Τον πρώτο τελευταίο της
της Super League 1, έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός να τα σχολιάζουμε και μακάρι να βρεθούμε στην πηγή και εμείς να διεκδικήσουμε. Μακάρι. Εννοεί, το θέλουμε πολύ. Αν όχι απευθείας. Αλλά όμως, τουλάχιστον για να το κλείσουμε αυτό με βάση τους στόχους. Δεν είναι και αυτό ο σκοπός. Με ποια είναι. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια που ανεβαίνει η Καλαμάτα. Το έχετε αυτό. Δηλαδή ότι, παιδιά, πάμε για το καλύτερο, πάμε για την νίκη. Είμαστε μαύρη θύλα, αλλά ότι δεν είναι και η αποτυχία αν βρεθούμε στην πρώτη εξάδα, για παράδειγμα, ότι είμαστε μια ομάδα τάξη. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Δεν λέω, υπάρχει αυτό το συνέστημα, η υπέροχη ατμόσφαιρα, ή ότι αν δεν βγούμε που έχουμε στη διάδα είμαστε αποτυχημένοι. Η ομάδα τώρα ανέβηκε στη Super League 2. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Α, αλλά εάν μας κάτσουν τα αποτελέσματα, αν είμαστε σωστοί εμείς και μπορέσουμε να φτάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να τη φτάσουμε, εννοείται ότι δεν θα το αφήσουμε. Αλλά πάντα κοιτάμε και θέτουμε στόχο ψηλά, σαν μαύρη θύλα. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε, να παρακολουθήσουμε και τι δήλωσε ο προπονητής Καλαμάτας μετά το τέλος της αναμέτρησης στην κάμερα της εκπομπής στο Ρυθμό των Σπορ. Μια ομάδα σαν την Καλαμάτα και με τους συγκεκριμένους παίχτες μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα που είχαμε. Ούτε καν εβδομάδα. Σάββατο είναι, Κυριακή είχαμε παίξει με το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, με δύο άτυχα αποτελέσματα, έτσι. Και με ένα παιχνίδι την Τετάρτη. Με ταξίδι, Τετάρτη παιχνίδι με τον Καρασκάκη και με μια ομάδα η οποία προερχόταν από ήττα και παίζοντας και στο γήπεδο τους. Κατορθώσαμε λοιπόν και κερδίσαμε. Και όπως είπα μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ότι για μας ουσιαστικά τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πράγμα το οποίο επαληθεύθηκε. Λοιπόν, σήμερα για το παιχνίδι αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Εργοτέλης. Αλλά η νίκη μας πιστεύω ήταν δίκαιη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα όσον αφορά για την εικόνα του παιχνιδιού, στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ μπήκαμε πάρα πολύ καλά, εν συνεχεία μετά τις κάποιες λαθασμένες και βιαστικές τοποθετήσεις που είχαμε στο γήπεδο, έδωσε την ευκαιρία στον Εργοτέλη να ελέγχει το παιχνίδι. Έκανε 2-3 φάσεις. Ο Ταΐρης ενήργησε πάρα πολύ σωστά. Ευτυχήσαμε να κάνουμε τον γκολ στο 45, που ένα γκολ θα έλεγα θα το χαρακτήριζα καθοριστικό. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε, όπως είπαμε στα βοήθεια, μπήκαμε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε φάσεις να κάνουμε τον γκολ νωρίτερα. Έγινε το 2-0 με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το οποίο, του αιώνα, έτσι. Ναι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι του αιώνα, ναι, αλλά πιστεύω ότι τέτοια γκολ φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Δεν έχεις τέτοιο γκολ. Φέρνουν τέτοιο γκολ, φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα. Λοιπόν, γενικά όμως, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε μια ομάδα την οποία έτσι θέλει να την βλέπει ο κόσμος, αλλά δεν μπορούμε σε κάθε παιχνίδι, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Όπως έχετε καταλάβει και έχετε διαπιστώσει, η Καλαμάτα έχει αλλάξει επίπεδο και κάθε μέρα μεγαλώνει, υπό την έννοια ότι φύγαμε από τις τριάρες, τις πεντάρες κτλ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, αν και δεν ήταν πάρα πολύ καλός, αν δεν ήταν λόγω βροχής, δεν ήταν πάρα πολύ ο κόσμος λόγω της βροχής. Τους χαρίσαμε όμως και την νίκη και την εμφάνιση, και με αυτό το σκεπτικό θα προχωρήσουμε, γιατί υπολείπονται ακόμη 28 παιχνίδια. Λοιπόν, σε 28 παιχνίδια έχει δρόμο το πρωτάθλημα, δεν μπορείς. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε παιχνίδι να καταθέτουμε την ψυχή μας, αυτό που κάναμε σήμερα. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε και άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Σημασία έχει ότι θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι, το έλεγα και πέρυσι, ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και ταμείο κάνουμε το καλοκαίρι. Σε ένα μαγαζί δεν κάνεις ταμείο το πρωί ούτε το μεσημέρι, το βράδυ κάνεις. Είναι απλά. Ένα ουδέτερο φίλαθρο θεωρώ ότι θα μπορούσε να πω ότι είναι και λίγο εισαγωγικά μαγική εικόνα, καθώς είχε τις ευκαιρίες, τις κλασικές, τουλάχιστον τέσσερις η ομάδα του Εργοτέλη, και την ουσία την είχε η Καλαμάτα, έτσι, που είναι και τον γκολ. Ωραία, εντάξει, ο Εργοτέλης, άμα η άλλη ομάδα θέλει να έχει την μπάλα, στην πάρει σπίτι σου. Εγώ θέλω να πάρω τη σπαθιά σου. Άμα έχει την κατοχή τη μπάλα. Σαν... Ναι, όχι, λέω, αν ο αντίπαλο. Από τα αίρη θεωρείται ο πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ο αντίπαλο ή ο κάθε αντίπαλο θέλει την κατοχή τη μπάλα, έχει τι ευκαιρίε, α την πάρει σπίτι του. Εγώ θέλω του βαθμού. Ωραία. Έλειπε σήμερα ο Τάτο όμω, φάνηκε η απουσία του Τάτου. Εντάξει, ο Τάτο ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παίχτη.
έτσι. Αλλά τα παιδιά και αυτά τα οποία έπαιξαν, την ψυχή τους. Έτσι και τον εαυτό του τον καλύτερο. Έτσι είναι μια ομάδα. Λείπει ο ένας, τη μία Κυριακή, παίζει ο άλλος, το συμπληρώνει. Και αυτή την λογική έχει η ομάδα. Ότι όλα τα παιδιά σήμερα δώσανε και την ψυχή τους. Και επιβράβευση είναι και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ξεκουραζόμαστε και από τη πόη έτοιμοι γιατί έχουμε βλαχιώτη. Ξεκουραζόμαστε λοιπόν και έτοιμοι για το βλαχιώτη. Εγώ να έτσι αναφέρω ότι έχοντας τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, Τετάρτη, Σάββατο, πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια, εκτός έδρας νίκη με τον Καραϊσκάκη και εντός έδρας 2-0 με τον Εργοτέλη, η ομάδα Θαρό, Νίκο, έτσι, θέλει να το παίξει εννοείται το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως θέλει να το παίξει το παιχνίδι. Αλλά έχει βρει και ένα ρυθμό, έχει βρει τα αποτελέσματα που είναι το πιο σημαντικό. Έχει καλή ψυχολογία. Θα ήταν άσχημο Θαρό να μην αγωνιστεί την προσοχή, το προσεχή Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Πιστεύω ότι για την ομάδα μας, για μας, επειδή όπως είπατε έχουμε βρει ένα ρυθμό, θα ήταν καλό να παίξουμε το παιχνίδι, να αγωνιστούμε κανονικά. Θέλω κλείνοντας, Νίκο, μια τοποθέτηση δική σου για τον κόσμο, έτσι πως τον εκρίνεις τώρα δεύτερη σεζόν που είσαι στην ομάδα, παρότι υπάρχει η γνωστή κατάσταση, ειδικά από πέρυσι, που σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος στις κερκίδες λόγω COVID. Τώρα υπάρχει παρουσία μεν, αλλά είπαμε τα προβλήματα τα οποία δεν αφήνουν ακόμα τον κόσμο να βρεθεί μαζικά στις εξέδρες. Θεωρώ ότι θα το δούμε ίσως αν πέσει λίγο το εστίριο και κυρίως αν συνεχιστούν τα θετικά αποτελέσματα της Καλαμάτας και κυρίως έρθει και η έδρα, έρθει η επιστροφή στην έδρα της. Λοιπόν, ένα μήνυμα, μόνο πώς ζεις την καθημερινότητα στην Καλαμάτα, ο κόσμος και τι έχεις να του πεις. Ο κόσμος είναι, όπως είπα και πριν, είναι καταλυτικός παράγοντας για την ομάδα μας. Τον χρειαζόμαστε δίπλα μας. Εντάξει, ο κόσμος έξω που βγαίνουμε, μας μιλάει, μας ενθαρρύνει και στο κακό αποτέλεσμα πάλι το ίδιο. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο να γυρίσει η ομάδα στη φυσική της έδρα και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνδυασμό με τα καλά αποτελέσματα τα δικά μας, θα έχουμε ξανά τον κόσμο δίπλα μας και πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε δει πέρυσι. Και τι έχεις να του πεις αυτού του κόσμου? Το μόνο που έχω να του πω είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται και σε κάθε παιχνίδι δίνουμε το λόγο μας ότι δίνουμε το 100% μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό το κρατάμε. Νίκο Αναστασόπουλο, και για σένα εννοείται που μας το αναφέρεις και για όλη την ομάδα, να δίνει αυτό θέλουμε και πιστεύω όλοι οι υγιείς φίλαθλοι, να δίνουν οι παίκτες της ομάδας και όλο το staff το 100% τους. Και μετά ας έρθει ό,τι να έρθει. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας, στο ρυθμό των σπόρων. Καλή συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Και προσωπικά και με τη Μαύρη Θεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Αναστασόπουλος.